εάν υπάρξει μεγάλη επιβάρυνση και στα νοσοκομεία της Αθήνας, μπορεί να δούμε ασθενείς να μεταφερθούν οπουδήποτε, σε οποιαδήποτε μονάδα στη χώρα, προκειμένου να λάβουν νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας και κανείς να μην στερηθεί αυτής της νοσηλείας. Σε Αττική και Θεσσαλονίκη, σε πρώτη φάση και οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα, θα μεταφέρονται ασθενείς από την Κρήτη στο εφιαλτικό σενάριο που η πανδημία προκαλέσει blackout στα νοσοκομεία του νησιού. Ενδεικτικό της ανησυχίας που ήδη αποτυπώνεται μετά τη νέα έξαρση είναι τα όσα δήλωσε μέσα από την Κρήτη TV η διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, εξηγώντας πως οι σχετικές επαφές και συνεννοήσεις έχουν ήδη γίνει με τις αρμόδιες υγειονομικές περιφέρειες σε πρωτεύουσα και συμπρωτεύουσα που θα κληθούν αρχικά να δεχθούν αεροδιακομιδές από την Κρήτη. Όμως το στοίχημα για μας και για όλους εμάς, όχι μόνο τους ανθρώπους που είμαστε στον υγειονομικό χώρο, για όλους τους ανθρώπους στην Κρήτη, είναι να μην χρειαστεί να φύγει ούτε ένας συμπολίτης μας από το νησί. Όσο και αν ακούγεται τουλάχιστον δραματικό ασθενείς της Κρήτης να χρειαστεί να αναζητήσουν ιατρική φροντίδα ακόμη και σε νοσοκομεία του Βορρά, σε επίπεδο σχεδιασμού και ετοιμότητας ήδη το ενδεχόμενο είναι πλέον υπαρκτό, καθώς η επέλαση του ιού στο νησί απειλεί να του στερήσει την υγειονομική υπεροχή που χρόνια τώρα παρήχε στήριξη ακόμη και σε πολλά νησιά στο Νότιο Αιγαίο. Εξίσου ενδεικτικό το γεγονός πως ήδη από την περασμένη Κυριακή, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας και το ΕΚΑΒ, αποφασίστηκε να παγώσουν σε αυτή τη φάση αεροδιακομιδές προς την Κρήτη και για όσο το τοπικό ΕΣΥ βρίσκεται στο όριο. Σε συνεννόηση με τον Γενικό Γραμματέα των Υπηρεσιών Υγείας έχει δοθεί εντολή, διότι ανέφερα ότι έχουμε πίεση στις μονάδες. Αυτό διαφαινόταν και δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε τις επόμενες μέρες. Σε συνεννόηση με τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ, η απόφαση ότι τα περιστατικά από τα υπόλοιπα νησιά θα υποστηρίζονται από τα νοσοκομεία της Αθήνας. Η στεναρή αντίσταση των Χανίων με αυξημένα κρούσματα παρά τη δεύτερη εβδομάδα πλέον σε θερινή καραντίνα δείχνει πως η αναστροφή του κλίματος έγκυται πλέον στην τήρηση των μέτρων προστασίας με χρήση μάσκας και αποστάσεις ασφαλείας που έχουν να τονίσει εμφανώς όπως και στο Ηράκλειο παρά τον κόκκινο συναγερμό. Την ευθύνη την έχουμε όλοι μας. Εάν δεν τηρήσουμε τα μέτρα, αν δεν προστατεύσουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας, πολύ φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσουμε να μειώσουμε αυτό το επιδημιολογικό κύμα που έρχεται και θα αντιμετωπίσουμε δύσκολες καταστάσεις στην Κρήτη. Και μόνο η αναφορά ότι αυτή τη στιγμή η πλειοψηφία, πάνω από το 95% στις μονάδες των συνανθρώπων μας που νοσηλεύονται, είναι άνθρωποι που δεν είναι εμβολιασμένοι, δείχνει τη σημαντικότητα του εμβολιασμού. Όπως εξήγησε η Λένα Μπορμπουδάκη, πλέον επιχείρηται άμεσα μια πιο εκτεταμένη καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των κριτικών, με κορυφαίους κριτικούς επιστήμονες και όχι μόνο να βγουν μπροστά, φτάνοντας σε κάθε γωνιά και πρόσωπο με πρόσωπο με τους πολίτες να αναπτύξουν πιστικά επιχειρήματα.